βήμα που δεν έγινα πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου. Ίσως κάποιοι άλλοι στο βιογραφικό τους θέλουν να φαίνεται για μια τετραετία ότι είναι πρόεδροι. Απλά όταν είχαμε κερδίσει εκλογές, είχαμε και τα 16 παιδιά με τον Δήμαρχο κάνει μια συνάντηση, όχι μόνο μία, πολλές συναντήσεις, πώς θα διοικήσουμε το Δήμο. Εγώ είχα βάλει από την αρχή έναν όρο ότι θα διαχειριστούν τις όποιες θέσεις και οι 16, θα περάσουν από όλες τις θέσεις όλα τα παιδιά, δεν θα υπάρχει κάποιος που έχει εκλεγεί από εμάς από το συνδυασμό που δεν θα περάσει από τη θέση του Αντιδημάρχου, Προέδρου κάποιων δημοτικών επιχειρήσεων. Με λίγα λόγια, για να μην σας κουράζω, θα υπήρχε ένα σύστημα, αν θέλετε, rotation, αλλαγής θέσεων, και καταλήξαμε ότι για τις θέσεις των αντιδημάρχων, όποια παιδιά ξεκινήσουν την πρώτη χρονιά, μετά το πέρας της χρονιάς θα είναι ο Δήμαρχος σε θέση να μπορεί να τους αλλάξει με άλλα παιδιά. Εκτός από τη θέση του Προέδρου που τα δύο πρώτα χρόνια θα ήταν ο κύριος Λεωνάρδος και στη συνέχεια θα ήμουν εγώ, υπήρχε συγκεκριμένη συμφωνία, αλλά απεδείχθη μετά από δύο χρόνια ότι μάλλον θα έπρεπε σε εκείνη τη συζήτηση, στη συζήτηση να είχαμε και συμβολιογράφο μαζί. Πλέον δεν είμαστε στην πρώτη χρονιά, είμαστε στην τρίτη χρονιά. Γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Είναι κάτι που ενδεχομένως το έχουν κάποιοι παραξηγήσει και συνάδελφοι. Δεν είναι ο Δήμαρχος σε θέση να επιβάλλει τον Πρόεδρο. Μπορεί να προτείνει όποιον θέλει. Να ασκήσει επιρροή, δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν μπορεί να ασκήσει επιρροή. Επομένως, να επηρεάσεις την άποψη πιανού του κάθε συναδέλφου ο οποίος γνωρίζει με τι έχει να κάνει. Έτσι λοιπόν, για να ξεκαθαρίζω. Εγώ εξελέγην και μάλιστα από ολόκληρο το Δημοτικό Συμβούλιο. Ούτε από μία παράταξη, ούτε από μία μερίδα. Η δημοκρατική διαδικασία πρέπει να είναι σεβαστή, είτε είναι υπέρ μας είτε όχι. Ένας γνήσιος λοιπόν δημοκράτης σέβεται τη δημοκρατική διαδικασία και όταν η δημοκρατική διαδικασία δεν τον ευνοεί, δεν φταίει η διαδικασία. Καλό είναι να ψάξουμε πώς φταίμε οι ίδιοι. Θεωρώ ότι δεν έχει κανένα δικαίωμα να προσβάλλει το σύνολο της πλειοψηφίας. Κανένα δικαίωμα να προσβάλλει το σύνολο της πλειοψηφίας. Έτσι. Επειδή είπε ότι μπροστά σε όλους έγινε αυτή η συζήτηση. Λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι δεν έχει τέτοιο δικαίωμα. Δηλαδή δεν μπορεί όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι να μην το γνωρίζουν αυτό. Πείτε ότι ο Λεωνάρδος το γνώριζε και λέει όχι, άστο. Αλλά δεν μπορούμε να προσβάλλουμε όλη την πλειοψηφία. Το διαψεύδεται αυτό. Έτσι, βεβαίως. Ότι είχε συζητηθεί. Βεβαίως. Με χαρακτηρίζει νομίζω η πολιτική σαφήνεια και η καθαρότητα του λόγου μου. Όταν στη συνάντηση το τι θα γίνει μετά τη διετία για τη θέση του Προέδρου, τους είπα ότι έχετε κοντή μνήμη στους συναδέλφους μου, εκτός από τρία παιδιά τα οποία είπαν ότι αυτό το θέμα δεν πρέπει καν να το συζητάμε, γιατί είχε αποφασιστεί για τον κύριο Χουσελά να πάει στη θέση του Προέδρου. Είπα Πόντιο Πιλάτο το Δήμαρχο, γιατί δεν πήρε καμία θέση. Όταν την άλλη μέρα, αν θέλετε, και αυτό πρώτη φορά το μαθαίνετε, μου ζήτησε 1000 συγγνώμη τηλεφωνικά. Και του λέω: εγώ δεν δέχομαι καμία συγγνώμη την άλλη μέρα από το τηλέφωνο. Ό,τι είναι, να το έκανες εχθές ή να το κάνεις ενώπιον όλων των άλλων. Εγώ συγγνώμες από το τηλέφωνο δεν δέχομαι. Με πνίγει άλλο παράπονο, με πνίγει άλλο παράπονο, όταν αποφασίσαμε ότι θα την καταστήσω τον προηγούμενο πρόεδρο της ΔΕΙΑ, τον κύριο Χρυσικό. Εκεί το αποφάσισε αυτό ο Δήμαρχος, όταν είπε τους νέους αντιδημάρχους και τους νέους προέδρους των δημοτικών επιχειρήσεων, ανέφερε για τη ΔΕΙΑ εμένα πρόεδρο. Και μετά ρώτησε για όλες τις τοποθετήσεις αν έχει κάποιος παράπονο ή ένσταση. Και εκεί ο κύριος Λεωνάρδος, συγκεκριμένα ο κύριος Λεωνάρδος, παίρνει πρώτος το λόγο και λέει ότι δήμαρχέ μου, αλίμονο, εσείς ο δήμαρχος, εσύ ξέρεις, έτσι κρίνεις, έτσι αποφασίζεις, εμείς στηρίζουμε τις επιλογές σου. Και τελειώνει το θέμα εκεί. Όταν όμως έφτασε η μέρα και η στιγμή να περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο η τοποθέτησή μου ως πρόεδρος της ΔΕΙΑ, εκεί είχαμε ένσταση από τον κύριο Λεωνάρδο και την παρέα του. Που σημαίνει ότι αυτό κι αν είναι έκπληξη, δεν μπορώ να καταλάβω. Είχε συμφωνήσει. Εγώ
Εγώ με κλίκες δεν λειτουργήσα, δεν δούλεψα ποτέ μου στη ζωή μου και δεν πιστεύω στις κλίκες. Θεωρώ ότι ό,τι χειρότερο σε μια δημοτική ομάδα, σε ένα κόμμα, σε ένα χώρο, σε ένα σύλλογο, η κλίκα είναι ό,τι χειρότερο στο να πάει κατά διαόλου που λέμε ένα οποιοδήποτε σύνολο στο οποίο λειτουργείς. Ότι εγώ απουσίαζα στη συνεδρίαση για τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ, ως εκ τούτου προέδρευε ο κύριος Βιτινιώτης, ο αντιπρόεδρος, και ο οποίος υπέγραψε αυτή την απόφαση. Επειδή τα προσυμβούλια είναι διαδικασίες ενδοπαραταξιακές, θεωρώ ότι και είμαι από τους ανθρώπους που θα κρατήσω κλειστό το στόμα μου σε οτιδήποτε διημήφθη μέσα στην πλειοψηφία. Σε σχέση με την Προεδρία της ΔΕΙΑΣ. Λοιπόν, και όχι μόνο, αν θέλετε. Εντάξει, αν μιλάμε γι' αυτό, ναι, γι' αυτό. Έτσι, επομένως, δεν θα το σχολιάσω το τι διημήφθη. Ο κύριος Λεωνάρδος την πολιτική τη χειρίζεται διαφορετικά από εμένα και έχει και υπόγειες διαδρομές και χρησιμοποιεί και άλλα όπλα που εγώ ούτε θέλω να τα ακουμπήσω, ούτε θέλω να τα σκέφτομαι. Γιατί όταν φτάνει στο σημείο να λέει ότι αν δεν του αρέσει του κυρίου Κουσελά να φύγει, από πού να φύγω, από το σπίτι του να φύγω. Και από πότε έγινε αυτός αρχηγός της ομάδας να λέει να φύγω εγώ. Λόγω ηλικίας μου επιτρέπεται να πω κάποια πράγματα, όχι μόνο προς το Βαγγέλη, σε κάθε νέο συνάδελφο πολιτικό. Όταν κατηγορεί κάποιον, θα πρέπει να τον κατηγορεί συγκεκριμένα. Όταν τον κατηγορεί αόριστα, αυτός ο τρόπος είναι μία φασιστική γκεμπελίστικη μέθοδος. Προκαλώ, αν έχει κάτι συγκεκριμένο να το πει δημόσια, δημοτικό συμβούλιο έχουμε, είναι θεσμικός ο ρόλος μου, επομένως, αν έχω κάποιες τέτοιες ύποπτες διαδρομές, έχει υποχρέωση, αν έχει στοιχεία, να το καταθέσει, διαφορετικά έχει υποχρέωση να το ανακαλέσει.